οφείλω εδώ, γιατί δεν θέλω να αποφεύγω ερωτήσεις, ότι σε σχέση με το τελευταίο μέτρο, το μέτρο 22 όπως το λέμε, για την ενίσχυση των ζωοδροπών, όταν από τον Νοέμβριο είχε προαναγγελθεί, υπήρχε μια συγκεκριμένη παράμετρος, η οποία επηρεάζει αρκετούς γεωργοκτηνοτρόφους στη χώρα. Τι εννοώ? Όπως οι ενισχύσεις που δίνονται για τον γεωργικό τομέα δίνονται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά βάση, δηλαδή σε αυτούς που έχουν το βασικό τους εισόδημα από το γεωργικό, έτσι και εδώ προβλεπόταν ότι πρέπει κάποιος είτε να έχει τον πρώτο του ΚΑΒ στην κτηνοτροφία, ασχέτου τζίρου, δηλαδή μπορεί να έχει ως βασικό σου ΚΑΒ αυτών της κτηνοτροφίας και ας μην είχες μεγάλο τζίρο, είτε αν δεν ήταν ο βασικός σου ΚΑΒ και ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος, να ήταν αυτός με το μεγαλύτερο τζίρο. Τα δύο κριτήρια που έχουν τεθεί για την ένταξη των κτηνοτρόφων στην ενίσχυση για τις ζωοτροφές, δυστυχώς θέτουν εκτός αρκετούς αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης λόγω των δεδομένων που προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γιοργαντάς. Δηλαδή, ένας παραγωγός που έβγαλε 2.000 ευρώ από κτηνοτροφικά εισοδήματα και 2.001 από ελαιόλαδο, που η Κρήτη, ξέρετε, από τη μια άκρη έως την άλλη καλλιεργεί ελαιόδεντρα, μένει εκτός ενίσχυσης. Και κάτι άλλο, μας είχετε δεσμευτεί ότι τις εστάσεις που έκανε η παραγωγή θα τις εξετάσετε και θα τις πληρώσετε, και απόψε μας είπατε ότι θα τις πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Κύριε Υπουργέ, πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι τέτοιο, μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Είπα το εξής. Πρώτον, κοιτάξτε λίγο. Όποιος αισθάνεται τον εαυτό του κτηνοτρόφος και έχει ως βασικό ΚΑΔ τον κτηνοτροφικό ΚΑΔ, αυτούς που η ΑΔΕ θεωρεί κτηνοτροφικούς ΚΑΔ, παίρνει την ενίσχυση ασχέτου του ποσού, του τζίρου που έχει, ακόμα και να είναι ο δεύτερος ΚΑΔ μεγαλύτερος. Αυτό το λέω. Δηλαδή πρέπει να είναι, το λέει ξεκάθαρα η πρόσκληση που βγήκε από τον Νοέμβριο. Ή ο πρώτος βασικός ΚΑΔ πρέπει να είναι ο κτηνοτροφικός, ή αν είναι ο δεύτερος πρέπει αυτός να είναι ο μεγαλύτερος. Ένα. Άλλο, η διαδικασία των de minimis, η οποία είναι ένα άλλο εργαλείο του Υπουργείου, το οποίο χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις στοχευμένες για να πληρώσει κάποιες ζημίες οι οποίες ξεκάθαρα προκύπτουν. Και άλλο, η ενίσχυση αυτή, που είναι ένα ευρωπαϊκό μέτρο λόγω της Ουκρανικής κρίσης, το οποίο είχε συγκεκριμένες διατάξεις, τις οποίες είναι οι ίδιες για όλους στη χώρα και σας είπα. Και αλλού υπήρχε το σιτάρι, και αλλού υπήρχε το βαμβάκι, και αλλού υπήρχαν κάποιες παραγωγές που φέτος φύγανε πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον κτηνοτρόφο που είχε πρώτο ΚΑΔ, βασικό ΚΑΔ την κτηνοτροφία. Απλά είχαμε ένα φίλτρο 2.000 ευρώ ως ελάχιστο τζίρο για όποιον έχει από 100 ζώα και πάνω. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Κύριε Υπουργέ, έχουμε λοιπόν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Το μεταφορικό ισοδύναμο που δεν φτάνει στην τσέπη μας. Ναι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Το μεταφορικό ισοδύναμο, υπάρχει μια πρόβληψη και μια χρηματοδότηση η οποία γίνεται. Αυτό που οποίο πρέπει να επαναξιολογηθεί, αλλά δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, είναι το πώς αποδίδεται και σε ποιον. Στη διάρκεια της εκπομπής ώρα Εχμής, αίσθηση προκάλεσε και η πρόταση που έκανε στον Υπουργό ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρος Χιλετζάκης. Θέλω να πω το εξής, θέλω να δούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δει το κομμάτι που λέγεται συγκαλλιέργεια. Τι σημαίνει συγκαλλιέργεια? Σημαίνει ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή στο 60% του παραγωγικού της αγροτικού ο χωραφιού αποτελείται από ένα ελαιόνα. Το 60% δηλαδή της αγροτικής γης στην Κρήτη είναι ένας ελαιόνας. Δεν έχουμε στην Κρήτη χωράφια για να βάλουμε ψυχανθή και ζωοτροφές, δυστυχώς. Να ανέχω τη δέσμευσή σου απόψε από εδώ από το στούντιο όσον αφορά για τη νέα ΚΑΠ, για να δούμε όσον αφορά τα οικοσχήματα, ποια είναι τα οικοσχήματα. Ακούμε 20 σχήματα και δεν έχουμε ακόμη πλήρης ενημέρωση το τι θα συμπεριλαμβάνουν αυτά τα 20 σχήματα.